Voice ξανά. Σκεφτόμουν αν πρέπει να το κάνω. Γιατί το κάνω. Όλα ήταν έντονα για μένα την πρώτη φορά. Δύσκολη φάση. Φοβόμουν. Αλήθεια φοβόμουν. Ψάχνεις και όταν συμβεί, όταν νιώσεις αυτή την τεράστια χαρά της ανακάλυψης, τότε όλα μοιάζουν σωστά. Μαγική στιγμή. Έρχονται με την ελπίδα ότι κάποιος θα τους ακούσει πραγματικά. Θα δώσει προσοχή. Θα θελήσει να καταλάβει τι κρύβουν μέσα στην ψυχούλα τους. Το μόνο που θέλουν είναι να τραγουδούν. Τους καταλαβαίνω τόσο πολύ. Ξέρω καλά αυτό το πάθος για τη μουσική. Αυτή την ερωτική σχέση με τη σκηνή. Την επαφή με τον κόσμο. Τη σύνδεση. Δεν σταματάει ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν είμαι εδώ. Για την τρέλα της μουσικής και για αυτή την παρέα. Και γιατί γουστάρω. Πραγματικά γουστάρω. Γιατί θέλω να συνεχίσω να ψάχνω και να μαθαίνω. Αυτή είναι η φάση μου. Η μουσική. Έρχονται από παντού για να μοιραστούν το όνειρό τους. Μας εμπιστεύονται. Αφήνονται στα χέρια μας. Το Voice δεν είναι ποτέ το τέλος, αλλά είναι σίγουρα μια καλή αρχή και αυτό φτάνει. Είναι μεγάλη ευθύνη. Δεν είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Βλέπω στα μάτια τους πόσο σημαντικό είναι για όλα αυτά τα παιδιά. Ζω την αγωνία, την χαρά, την απογοήτευση. Ακροβατούν σε ένα λεπτό σκηνή, φτιαγμένο από λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Έχουν 1,5 λεπτό. Τίποτα παραπάνω. Καμία ασφάλεια. Δεν μπορώ καν να φανταστώ πόσο δύσκολο είναι. Σαν μία ελεύθερη πτώση. Και εμείς περιμένουμε τη φωνή αυτή που θα μας κάνει να την ερωτευτούμε από την πρώτη νότα. Σε λίγο κάτι θα γεννηθεί, κάτι θα αρχίσει. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω. Θα είμαι εκεί με όλη μου την καρδιά. Θα είμαστε όλοι μαζί στην ίδια σκηνή, με μία μόνο αγωνία. Να το κάνουμε σωστά, με σεβασμό για αυτά τα παιδιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πάμε. Αμέσως τώρα ξεκινάει το μεγαλύτερο σόου της ελληνικής τηλεόρασης, The Voice 2. Για να υποδεχτούμε τους 4 πρωταγωνιστές αυτού του προγράμματος. Τον Μιχάλη τον Καβέντο.